Κυπριακές εκλογές, ένσταση 7. Τώρα που ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά όλοι για τις κυπριακές εκλογές, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία για μας είναι επικίνδυνη και αφορά ε, την ικανότητα διαχείρισης ενός κράτους, η οποία πρέπει να ξεπεράσει από την ικανότητα διαχείρισης ενός κόμματος και ακόμα χειρότερο την ικανότητα διαχείρισης ενός ανύπαρκτου κόμματος. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ε, εκλέγουμε έναν πρόεδρο που έχει απλώς υποψήφιους, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται ε, στο προσκήνιο της πολιτικής για διάφορους λόγους, που μπορεί να είναι και προσωπικοί. Αυτό δεν μας πειράζει, ούτε μας ενοχλεί, τουλάχιστον όταν το ξέρουμε. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι βασιζόμαστε πάνω σε αυτή την ιδέα ότι πρέπει η πολιτική να είναι έντιμη και αυτοί που δεν είναι έντιμοι δεν είναι καλοί πολιτικοί. Εδώ σε επίπεδο στρατηγικής είναι αρκετά αστεία αυτή η παρατήρηση γιατί αυτό που μπορούμε να δούμε σε ιστορικό πλαίσιο είναι ότι οι άνθρωποι που κατέχουν τις πιο υψηλές θέσεις δεν χαρακτηρίζονται από την εντιμότητά τους. Δεν θα πω περισσότερο για να μην ευρεάσουν άνθρωποι σαν τον Τσότσιν. Αυτό που έχει σημασία είναι μια ικανότητα που είναι εντελώ διαφορετική και είναι αυτή της διαχείρισης της κρίσης όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, τι προτιμάμε, έναν έντιμο ή έναν καταφετζη Είναι μια παράξενη επιλογή. Ξέρω ότι πολλοί από εμά επιλέγουν μια βιώσιμη λύση, ενώ άλλοι θέλουν μια δίκαιη. Ε, πρέπει να θυμόμαστε ότι το βιώσιμο λειτουργεί και στην φυλακή και στα κατεχόμενα, ενώ ε, η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνο όταν γίνεται το πρέπον. Άρα, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ε, αν έχουμε ε, για διάφορους λόγους μια τάση να ψηφίσουμε κάποιον, να εκλέξουμε κάποιον. Έχει ενδιαφέρον άμα αυτή η επιλογή προέρχεται από την εξής ιδέα. Θα εκλέξω κάποιον ο οποίος ξέρω ότι είναι ανίκανος, άρα θα με έχει ανάγκη. Πρώτη ιδέα. Θα εκλέξω κάποιον ο οποίος δεν είναι υψηλού επίπεδου, για να φανώ εγώ ότι είμαι. Θα εκλέξω κάποιον ανεπίσημα, γιατί άμα το πω επίσημα ότι εκλέγω αυτόν, οι άλλοι θα μου πούν ότι δεν είναι της μόδας. Θα εκλέξω κάποιον τον οποίο την ώρα που θα τον ψηφίσω θεωρώ ότι θα νικήσει χωρί μεγάλη σιγουριά, αλλά ποντάρω πάνω σε αυτό έτσι ώστε να μου είναι χρήσιμο μετά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι άμα τα βάλουμε συνδυαστικά, μπορεί να πάμε σε ένα πλαίσιο που είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, είναι η χρηστική ψηφοφορία. Ε, αυτό που θέλω να πω σε ψηφοφόρους είναι ότι η χρηστική ψηφοφορία σε ατομικό επίπεδο δεν βοηθάει ποτέ το εθνικό. Σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι. Ένας Θεός ξέρει από τι είναι δυσαρεστημένοι, εκτός αν είναι του τύπου Γιονάκης και είναι αχάριστη, άρα πρέπει να είναι και αχόρταγοι, κάτι θέλουν να πάρουν παραπάνω και προσπαθούν να πούν ότι εγώ με κάποιον δεν θα πάρω παραπάνω ή θα πάρω περισσότερο με τον άλλον ή επειδή δεν πήρα αρκετά θέλω να πάρω με τον άλλον, αλλά πάνω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, είναι που θυμίζω όταν κάνουμε ποσοστά σε μια επιχείρηση, λες ας πούμε στο κέρδος θα πάρουμε το 50% και μετά του λες δεν είχαμε κέρδος. Άρα. Αλλά τώρα θέλω να εξηγήσω σε μερικούς ότι ποντάρουν πάνω σε διάφορους, και ποντάρουν στο ποσοστό που θα πάρουν από το κέρδος και δεν έχουν σκεφτεί ούτε μια στιγμή ότι μπορεί και να μην υπάρχει κέρδος και να υπάρχει μόνο κόστος. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα θέλουν να πάρουν ποσοστό από το κόστος. Εγώ νομίζω πως όχι. Αλλά θα ήταν καλό να κάνουν μια αναδίπλωση εγκεφαλική και να σκεφτούν ότι Εκλέγουν κάποιον για το μικρό ή για το έθνος. Εκλέγουν κάποιον που μετά θα μας βρει δικαιολογίε και θα μας πει ότι πιέστηκε και γι' αυτό δεν μπόρεσε να υλοποιήσει κάτι ή γι' αυτό κατηγόρησε άλλους. Ακόμα και εφτά φορές. ή θα μας εξηγήσουν ότι τελικά δεν ήταν η θέλησή του η αρχική και διαμορφώθηκε την ώρα που μπήκε στην Προεδρία. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο σοβαρό να κοιτάξουμε τα κριτήρια, να κοιτάξουμε αν υπάρχει μια εθνική προσέγγιση, να υπάρχει μια ιστορία και να υπάρχει ένα μέλλον. Και ε, όλα αυτά που ακούμε τα κρατάμε ευερεσέ, γιατί ξέρουμε ότι είναι λόγια τα οποία διατυπώνονται για ανθρώπους που θα ξεχάσουν ότι έχουν υποθεί. Όσο αφορά την εντιμότητα, εγώ δίνω πάνω τη σημασία στην εντυμότητα, αλλά όχι στο επίπεδο των Πρόεδρων. Στο επίπεδο των διαπαραματευτών. Στις διαπαραματεύσεις όταν είναι εθνικές πρέπει να υπάρχει μια εντυμότητα και μια ακολουθία σκέψης, αλλά δεν είσαι εσύ που παίρνει την πολιτική απόφαση στο τέλος. Άρα όταν παίζεις με αυτόν τον τρόπο πρέπει να καταλάβεις ότι παίζεις έναν πολύ καλό ρόλο, αλλά δεν πρέπει να δεις πώς πάει αυτός ο ρόλος όταν έχει αλλάξει το σενάριο. Γιατί άμα το σενάριο είναι τελείως διαφορετικό και δεν αφορά την εφαρμογή αυτού του ρόλου που είναι το όφελος. Εμείς λοιπόν συνοπτικά σε αυτή την ένσταση θέλουμε να πούμε το εξή. Καλύτερα να βρούμε κάποιον που να είναι ανθεκτικός, που να τα καταφέρνει, που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιέσεις, που να δείχνει ότι είναι υπεύθυνο, ακόμα και αν έχει κάνει λάθη, από το να βρούμε κάποιον ο οποίος μας εξηγεί ότι δεν είναι υπεύθυνο για τίποτα, ότι δεν φταίει σε τίποτα ή κάποιον που μας εξηγεί ότι εγώ δεν είχα ποτέ αυτή τη θέση, άρα δεν μπορώ να αντιπροσωπεύω τους άλλους που με έχουν επιλέξει, αντιπροσωπεύω μόνο τον εαυτό μου. Ε, άμα αντιπροσωπεύεις μόνο τον εαυτό σου, πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο από έναν ψηφοφόρο. Για την Προεδρία, οποιασδήποτε χώρα, όταν έχει σημασία, δεν εκλέγουμε ποτέ έναν ψηφοφόρο. Εκλέγουμε κάποιον που θα λύσει αυτά που δεν μπορούν να λύσουν οι ψηφοφόροι.